Πολλά λέμε γύρω από το κομμάτι αυτό, όμως από ό,τι φαίνεται πολλά έχουν να συζητήσουν και να διαχωρίσουν. Η Ιασμίνα με τη Σουφιάνα, εγώ δεν αισθάνομαι. Είχαμε ένα καυγαδάκι εκκρεμείς νομίζω σχέσεις για τα ματσαρίσματα και την επιλογή που έκανα να παίξει η Ιασημίνα όταν πάρα πολύ κουρασμένη. Θεώρησε ότι την επέλεξε απέναντι η Ιασημίνα, έπαιξε Σοφιάνα. Mm. Και εδώ πέρα είναι λίγο απολογητική η στάση της Ιασημίνας. Λέει, μην ξεχνάς τι ήμουν για σένα και τι ήσουν για μένα. Μα από Ιασημίνα... το τραγούδι που θα ναι, έλεγε. Τι ναι, για να μιλήσουμε, είναι αυτό η αλλαγή του DJ από το Σ' αγαπάω απλά που είναι νέα κυκλοφορία. Πάμε σε παλιό κλασικ. Νομίζω, αλλά το σπίτι μου είναι για σένα, Αντώνης Ρέμος. Ότι η Ιασημίνα ξεχνάει μάλλον κάποια πράγματα. Νομίζω, ναι. Και επίσης πιστεύει ότι η φίλη σου η είναι από πίσω και βάζει κυπηλιές για να τσακωθούν. Για να δούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και σε λίγο θα έχουμε και τον αδερφό του Ανδρέα όμως, ναι, ο οποίος θα μας μιλήσει και αυτός, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Πάμε να το δούμε. Πριν με ηλεκτρολίτες. Θέλω λίγο μόνο να εσύ τις είπες την ώρα που σε ρώτησε. Που σου λέει πια να πάρω. Η Ιασημίνα σου είπε. Είπαμε πια να διαλέξουμε. Όχι, οι δυο σας ήσασταν. Μαζί το αποφασίσαμε. Δεν είναι αποφασίσει και μόνο από μένα. Οι δυο σας ήσασταν. Και τι είμαι. Δεν αποφασίστηκε μόνο από μένα. Και τι σχέση έχει αυτό. Τίποτα, απλά αυτό. Για τι σχέση έχει αυτό. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί βγήκα πριν στην παραμέντικο, μπήκα να παίξω μόνο για χάρη τη βρυσίδα και με επιλέξατε ενώ είχα παίξει ένα παιχνίδι πριν 20 λεπτά στο στόχο. Όλα καλά. Εντάξει. Σοφιάνα, άκου λίγο τι τσό. Παίρνω κι εγώ ευθύνη. Μαζί το αποφασίσαμε. Ρε παιδιά, γιατί απολογίστε. Γιατί απολογίστε. Επιλέξαμε το άτομο. Όχι, δεν κατάλαβα. Οι κανόνες είναι αυτοί! Για δεν κλαίγομαι, απλά ήθελα να ρωτήσω ποιος το πρότεινε. Σοφιάνα! Η Σοφιάνα έκανε περισσότερο να το βρει, γι' αυτό και εμείς επιλέξαμε τη Σοφιάνα. Είμαι η μοναδική που έφερε νίκη και πήραν εμένα. Άντε καλά. Άντε καλά. Εμάς βρήκανε. Στάθης, τρίτο το τεμ, τέλος αγώνα! 12-17 το τελικό σκορ, η επικοινωνία πηγαίνει στους κόκκινους. Δεν θέλω ρε, αφήστε με ρε, αφήστε με λίγο, όλα καλά. Σοφ, έλα εδώ. Ρε, όχι τώρα που είμαι έτσι, ξέρεις πως είναι, όχι τώρα που είμαι έτσι. Ναι. Πήγαινε να το απολαύσεις, ξέρω πως ανάγκη το είχες. Πριν πίσω είπα κάτι. Έβαλε φιτιλιές, πριν μπω, μου είπες, σου είπα ότι δεν ήμουν καλά από τον πόντο μου και μου λες το ξέρω. Και φτάνουμε εκεί που γίνεται. Μπήκα μόνο μα για την κρυσίδα. Δεν είπα μόνο εγώ να ματσάρισε. Οι δυο σας ήσασταν εκεί. Οι δυο σας ήσασταν εκεί. Και μετά ρώτησε και τη Μιριέλα. Δεν έχει να κάνει. Και ρώτησε και τη Μιριέλα. Ναι, εννοείται. Και διαλέξατε εμένα που είχα κερδίσει. Άκουσε με λίγο. Άργησες να το βρεις όμως. Εγώ άργησα. Μαζί σου τα άργησα και τα δύο και μετά κέρδισα. Με τη Μιριέλα να άργησα. Τέλος πάντων, άστα. Εγώ παρεξήγησα. Εγώ παρεξήγησα, Ιασμίνα. Σουφιάνα. Πήγαινε να το απολαύσεις, σε παρακαλώ. Δεν το βλέπω κάπως, ρε φίλε. Έχω θολώσει με την επικοινωνία. Έχω θολώσει, το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνω. Ωραία. Μαζί τα περνάγαμε. Μην ξεχνάς. Μην ξεχνάς τι ήμουνα για σένα και τι ήσουν. Εγώ δεν ξεχνάω. Εγώ δεν ξεχνάω. Σοφιάνα, στον πόντο στον οποίο τραυματίστηκε η βρυσίδα, είδα την ομάδα που έπαιζε από τις κόκκινες ουσιαστικά να συζητάνε και τελικά η Τζόνα επιλέγει εσένα για αντίπαλό της στο τελικό στόχο. Μου έκανε εντύπωση γιατί μου είπαν και οι συμπαίκτριές μου ότι η Ιασημίνα είπε στην Τζόνα με διαλέξει. Λάθος μου που ζήτησα και τα ρέστα. Καλά έκαναν και με επέλεξαν. Τους δικαίωσε η επιλογή τους γιατί έχασα εν τέλει. Άρα σε βρήκανε κουρασμένη στο συγκεκριμένο σημείο και το εκμεταλλεύτηκαν. Θεωρώ πως ναι. Εγώ τουλάχιστον ως κόκκινη δεν θα διάλεγα εμένα. Εγώ. Για άλλη μια φορά άκουσα τη Μέη να λέει ότι εγώ το είπα. Η Μέη θέλει να βάλει φιτιλιές σε μένα στη σχέση μου και στη Σοφιάνα. Μπορεί να μιλήσει όλη η ομάδα. Α. Η σχέση μου με τη Σοφιάνα δεν θα καταστραφεί όσο και αν θέλετε να την. Καταστρέψετε. Δεν θέλω να την βάλω αγαπάω καμία... αυτή την κοπέλα, τη θεωρώ φίλη μου και στην ένωση θα το καταλάβετε όλοι σας. Η Τζο λέει στην Ιασημίνα, ποια να πάρω από τις τρεις και τις είπε η Ιασημίνα. Εγώ γνώμη μου, μετά και... πήγε σε μια άλλη γνώμη Τζο. Εγώ σε αυτό έμεινα. Σας δικαίωσε η επιλογή σας και τελειώνει εκεί. Έλα, η Σοφιάνα έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Και νομίζω ότι τη χαιρένεται η θέση τη Ιασημίνα με την Ελλάδα. Να σου πω κάτι, παιδιά, είναι να τρελαίνεσαι τώρα. Έτσι. Πάει και τη λέει: ξεχνάς, έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση. Ναι, έχεις βρεθεί, αλλά δεν ήσουν έτσι. Πρώτον, δεν καταλαβαίνεις ότι εκείνη τη στιγμή ο άλλος είναι θολωμένος. Μην πας. Δεύτερον, εξακολουθείς και λες για τη σχέση τους που η ίδια η Ιασημίνα, μόλις 2-3 μέρες που έχουν αλλάξει και φώναζε και εκείνο και το άλλο. Δηλαδή, πραγματικά. Ήταν εξομολογητική όμως, είπε καλά λόγια.
που έδειξαν ότι τελικά. Αφού κέρδισε. Ναι. Είπε, καλά λόγια, είπε καλά λόγια γλυκά ουσιαστικά, ότι η φιλία μας είναι αυτή που είναι, η σχέση μας είναι αυτή μα που είναι. Μα ίδιο το έχει ξεχάσει. Θα σου αποδείξω και αργότερα, απλά τώρα είμαι τυπική λόγω της αγωνιστικού. Ότι η Σοφιάνα πλέον πιάνεται να. Από το καθετή για να προσπαθείς έτσι λίγο να βγάλεις την άκρη την Ασημίνα. Δεν πιάνεται, κατά τη γνώμη μου, Κωνσταντίνε, δεν πιάνεται από το καθετή. Πιάνεται από το ότι την έχει πληγώσει η σχέση και η στάση της φίλης της κολλητής της. Και εγώ θα σας πω το εξής. Αν όντως όπως προκύπτει η Ασημίνα στεναχωριέται, θέλει να το διορθώσει, σημαίνει πάρα πολλά η Σοφιάνα για εκείνη. Και όπως βλέπαμε χθες, είναι τεταμένες οι σχέσεις τους. Γιατί δεν κάνει ένα βήμα πίσω, δεν λέω αγωνιστικά, αν έρθει η μοίρα τους να παίξουν μαζί, οκ. Γιατί όμως δεν κάνει ένα βήμα πίσω όταν βλέπει ότι όλα. Πρέπει δηλαδή να πει, επιλέξτε τη Σοφιάνα. Γιατί λέει μου κουρασμένη η Σοφιάνα και με επιλέξει τον έπαιζα πριν 20 λεπτά. Ναι, λέει, έτσι είναι το παιχνίδι. Εκεί όμως που σχολίαζε, άκουσα τη Σάβα να λέει, σε είδα και σε ερώτησα, τι ακριβώς εννοούσε την ώρα που τη εξηγούσε η Ασημίνα τη Σοφιάνα. Υπάρχει ένα σημείο ακριβώς που τη λέει Ασημίνα. Μα όντως δεν το βρήκες. Αυτό, τι νούσε. Νομίζω ότι και το έχει καταλάβει και η Ασημίνα, τη Σοφιάνα την πείραξε περισσότερο το ότι η φίλη της την θεώρησε πάνω σε αυτόν τον πόντο ως την χειρότερη παίχτρια για να διαλέξει. Γι' αυτό την επέλεξαν. Και αυτό νομίζω είναι που. Χειρότερο είναι αυτό. Ναι, την πειραζόμουν. Γι' αυτό και εγώ θα πειραζόμουν. Αλλά ναι, γιατί γενικότερα... σε ξέρει ο άλλος και βλέπει τα ετρωτά σου σημεία. Την αχίλιο πτέρνα σου. Ακριβώς. Έτσι. Οπότε γενικότερα όμως βλέπουμε μια φιλία η οποία έχει κλονιστεί και είναι λογικό. Χωριστήκαν οι ομάδες, από εκεί που ήταν όλη την ημέρα μαζί, ήταν η μία στήριγμα για την άλλη, χωρίζονται και αυτή η απόσταση μεταξύ τους, τους δίνει και μία νέα οπτική των πραγμάτων, έτσι. Σταματούν πλέον να υπαγορεύονται. Μας είχες πει εδώ ότι η Ασημίνα επηρεάζεται αρνητικά από την Σοφιάνα. Τώρα που τα βλέπεις τα πράγματα, αλλάζεις γνώμη. Λοιπόν, θα σου πω. Σταματούν να υπαγορεύονται. Να υπαγορεύεται η κρίση τους από τα συναισθήματα που προκαλούσε μια στην άλλη. Λόγω της απόστασης που έχει δημιουργηθεί τώρα. Οπότε, λοιπόν, είσαι εδώ η θέση σου σταθερή, η Ιωάννα έχει εντυπωσιαστεί, είσαι εδώ. Όμορφα, όμορφα. Και στέλνει μήνυμα ο Χάρης. Τι είπατε, τι είπατε. Το θέμα είναι ότι εγώ είδα μια Ασημίνα η οποία έχει πέσει λίγο ψυχολογικά μόλις πηγαίνει στην ομάδα της. Την βλέπω σφιγμένη, προβληματισμένη, αλλά. Νιώθω άβολα, μήχανα. Ναι, ξέρω ότι μέσα μου θα ξαναπανέλθει γρήγορα και θα πελεκίσει μόλις επανέλθει. Αλλά νιώθω ότι δεν μας μιλάει για κάποιο λόγο. Βλέπουμε ότι η φιλία έχει κλονιστεί. Η Σοφιάνα επικαλείται το ότι νιώθει προδομένη. Η μνήτη φιλία και προς τη μνήτη. Και όλοι εμείς εδώ πέρα. Σου γιατί... δίνει την αίσθηση της άμυνας ότι η Ασημίνα φαίνεται σκληρή γιατί αμήνεται. Γιατί τη λέει ότι θέλει να το παίξει καλά στην ομάδα, την κόκκινη, την νέα. Δεν ξέρω αν μιλάει ειλικρινά. Βάζει τη ζυγαριά, πιστεύει, τι βάζει, το αγωνιστικό κομμάτι ή το κομμάτι του παίξει. Αυτό μας δείχνει μέχρι στιγμή η Ασημίνα. Μας λέει ότι εγώ έχει να κάνει με το αγωνιστικό και μόνο. Ναι, απλά ο Χάρης. Λίγο ψυχρή. Ο Χάρης εχθές είπε. Ομα, το είπε ο Χάρης, ότι πηγαίνοντας στη νέα ομάδα, την κόκκινη, προσπαθεί ρε παιδί μου αυτή τη στιγμή να γίνει. Μέλος της ομάδας, δηλαδή για να έχει κάποιο τρόπο. Που έλεγε ο Χάρης, ναι, γι' αυτό κιόλας την έχουμε δει να είναι έτσι πολύ ρε παιδί μου. Δεν είναι πολύ κοντά με την Αυσικά, το παρατηρήσω. Ότι είναι πολύ κοντά με την Αυσικά ξαφνικά. Θέλει να κάνει παρέα με την Αυσικά και τον Απόστολο. Εγώ το έχω δημιουργήσει. Εσύ θέλω να μου πει που το έζησε μέσα. Με ποια πλευρά, α πούμε, θεωρητικά είσαι, με την πλευρά τη Σοφιάνα ή με την πλευρά τη Ασημίνα, θεωρεί λογικό. Θα σου απαντήσω, Μάρτζη. Λοιπόν, αρχικά η Ασημίνα είναι για τη γη και το ξέρουμε. Εννοείται και θέλει να. Να είναι αρχηγός. Ακριβώς, να αποκτήσει βαρύτητα ο ρόλος της στην ομάδα. Αρχηγός όχι, αλλά να ηγηθεί της ομάδας για να επωφεληθεί από όλα αυτά που θα έχουν αν κερδίζουν. Τώρα, εγώ δεν θα πω με ποιο μέρος είμαι. Θα πω ότι σίγουρα από τη στιγμή που η Σοφιάνα επικαλείται αυτά τα δύο, την προδοσία και την φιλία, και μείνει τη φιλία, εγώ θα πω ότι όλοι εμείς εδώ πέρα, λίγο πολύ, έχουμε. Αισθανθεί στη ζωή μας ότι έχουμε προδοθεί από φίλους. Mm-hmm. Οπότε αυτό αυτόματα μας κάνει να ταυτιζόμαστε με τη Σοφιάνα. Μας ξυπνάει πράγματα να δίονται μέσα μας. Ακριβώς. Θα θέσω κάτι εδώ, να θέσω κοίτα κάτι άλλο εδώ. Είναι όμως, είναι όμως μια πραγματική φιλία μέσα σε ένα reality. Αυτό με ένα νικητή και έπαθλο μέσα σε 3 μήνες. Ωραία, αυτό θέλω να πω. Να παρατηρήσουμε το ότι ταυτιζόμαστε με το κομμάτι της φιλίας και να δώσουμε λίγο χρόνο και στα 2 κορίτσια ακόμα. Επομένως, είσαι πιο κατανοητικός προς τη Σοφιάνα. Πιο κατανοητικός. Δεν παίρνεις μέρος, αλλά είσαι πιο κατανοητικός. Περιμένω και την Ασημία να μας πει περισσότερα. Τώρα ξέρεις τι έχω αισθανθεί. Σάβα, τώρα ξέρεις τι έχω αισθανθεί ξαφνικά.
Λες και έχω φωνάξει απλά το Σάββα και μου σχολιάζει απλά. Δηλαδή, είναι σαν να έχεις βγάλει τον εαυτό σου μέσα από το Survivor. Σαν να έχεις βγει κυριολεκτικά. Τελείως. Δεν το κουβαλάς μέσα σου, τι έγινε, πού πήγε. Εντάξει, δεν θέλω κιόλας να το κουβαλάω. Πέσε. Όχι, εντάξει, ήτανε, ξεκίνησε εκεί, τελείωσε εκεί. Το ζήσα. Σίγουρα και βλέπω τα πράγματα διαφορετικά τώρα. Δεν μου λες όμως, αυτά βλέπεις διαφορετικά. Μέσα, προηγουμένως μιλάγαμε για φιλία, αν μπορεί να γίνει. Κατά τη γνώμη μου, μέσα αυτή την ειδική συνθήκη του Survivor, μπορεί να γεννηθεί φιλία. Εγώ τουλάχιστον αυτό το ένιωσα και με σένα με τον Ανδρέα. Σε βλέπω λίγο ότι έχεις πάρει τις αποστάσεις σου, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω και να θέλω να μάθω. Μεταξύ σας υπήρχε αυτή η γνήσια φιλία ή ήταν απλά μια οικειότητα? Γιατί σε λίγο έχουμε και τον αδερφό του, τον Γιώργο. Και να μας πει και για τη Μέη που πλέον κάνει πολύ παρέα με τη Σοφιάνα, ενώ η Μέη έχει πει ψιλοτέρατα για τη Σοφιάνα. Απογοητευμένος είναι. Ναι, αυτός ο αναστεναγμός, δεν ξέρω αν ακούστηκε τηλεοπτικά, να τον αναφέρουμε. Είμαι προβληματισμένος. Εννοείται, εγώ δεν το πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει φιλία. Γίνεται όμως. Βέβαια. Και το περιμένω πώς και πώς και τον Ανδρέα και τη Μέη. Έχουμε έρθει πάρα πολύ κοντά. Να. Τώρα, ξέρω ότι η Ασημίνα και η Σοφιάνα ήτανε το στρίμα η μία της άλλης, όταν ήμασταν όλοι μαζί. Ήταν όλη την ώρα μαζί. Προσέχανε μία την άλλη, φροντίζανε μία την άλλη, αλλά βλέπουμε ότι ηλεκτρίστηκε πολύ απότομα αυτό. Άσε να δούμε πώς εξελιχθεί, γιατί είναι και οι δύο έντονες προσωπικότητες. Σύντομα για Μέη Σοφιάνα, σου φαίνεται παράδοξο ή παράξενο, έχοντας φύγει και ο Γιάννης Τσολάκης. Ναι, και μίλησαν και οι δυο τους. Και έτσι επιμένει να συνεχίσουμε μαζί, ότι τα αφήνουμε λίγο πίσω. Αυτό απαραίτητα δεν σημαίνει όμως ότι θα γίνουμε και κολλητές, ας πούμε. Βάζει φιτιλιές, πιστεύεις, για να τα χαλάσουν η Σοφιάνα με την Ασημίνα. Νομίζω ότι αρχικά πιστεύω ότι η Μέη δεν ξεχνάει. Συγχωρείτε, δεν ξεχνά. Έτσι. Αλλά ίσως να έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, ξέρεις τι, να αφήσουμε κάποια πράγματα πίσω. Για να προχωρήσουμε πιο. Γιατί υπάρχει ακόμα άλλο κόμμα το 50% του παιχνιδιού έρχεται.